δώσανε το στίγμα, αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Είμαστε εδώ, σε συνέχεια των πολύμορφων δράσεων που αναπτύξαμε οι φοιτητικοί σύλλογοι το προηγούμενο διάστημα. Το συλλαλητήριο πέτυχε, η κυβέρνηση μας βρίσκει ενωμένους μαζί με τους μαθητές και τους φορείς του οργανωμένου εργατικού κινήματος. Η κυβέρνηση απέτυχε να μας πιάσει στον ύπνο, απέτυχε να μας πιάσει στο φόβο, στην αργανωσιά. Μας έχει αφήσει η κυβέρνηση με δική της επιλογή έναν σχεδόν ολόκληρο χρόνο μέσα, όπως λένε, από την άνεση του σπιτιού μας, στην προβληματικότατη δηλαδή ηλεκτρονική διδασκαλία, που ούτε για αυτήν δεν πήρε κανένα μέτρο. Όλο αυτό το διάστημα χτυπάνε ανηλαιώς τις σπουδές μας και την καθημερινότητά μας και μας κουνάνε το δάχτυλο και από πάνω, ενώ το εξάμηνο, οι πρακτικές, οι διπλωματικές, τα εργαστήρια πάνε περίπατο. Το νέο νομοσχέδιο αποτελείται από μέτρα που λόγω της δράσης μας μέσα στο φοιτητικό κίνημα δεν έχουν έρθει τα τελευταία 30 χρόνια. Φέρνουν με πρόφαση το εντελώς στημένο σκηνικό στην ΑΣΟΕ, 1000 αστυνομικούς με 30 εκατομμύρια ευρώ, κάμερες, πειθαρχικά, διαγραφές και μείωση ακταίων. Η αστυνομοκρατία αφορά ολόκληρο το λαό. Ξύλο, αύρες και χημικά στις διαδηλώσεις 17 Νοέμβρη, πρόστιμα στους γιατρούς που διαδηλώνουν, θέλουν να δείξουν στο κεφάλαιο ότι θα υπερασπιστούν τα αντιλαϊκά σχέδια, τον υποκατώτατο μισθό στα 200 ευρώ, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, τα οσμαράλιασμα της δημόσιας υγείας και της παιδείας και την παραπέρα ιδιωτικοποίησή τους. Τους κάνουμε σαφές. Οι δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα μέχρι και τα ΔΕΠ, μαζί με τους φορείς του εργατικού κινήματος, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ας φέρουνε τα ΜΑΤ, ας φέρουνε τις κλούβες και τις άβρες. Το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη.